Την οργισμένη αντίδραση των γονέων των δύο ανήλικων κοριτσιών προκάλεσε αργά χθες το βράδυ η απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ρεθύμνου που έκρινε ένοχο κατά πλειοψηφία επιβάλλοντας του ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή τον 56χρονο Χανιώτη που κατηγορούνταν για ασέλγεια σε βάρος των δύο ανήλικων ανιψιών του ηλικία σήμερα 11 και 15 ετών αντίστοιχα. Είμαστε ικανοποιημένοι διότι το δικαστήριο κατά πλειοψηφία εκλογήκευσε την κατηγορία διότι υπήρχε μια ποινική δίωξη υπερβολής. Και ας μην ξεχνάμε ότι ήταν ένας άνθρωπος προφυλακισμένος και πολύ βασανισμένος και πολύ ταλαιπωρημένος για 16 ολόκληρους μήνες στις φυλακές Τρυπόλεως. Το δικαστήριο μετά από μια μαραθώνια συνεδρίαση του αναγνώρισε μόνο το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς κατά την προσωρινή του κράτηση στις φυλακές Τρυπόλεως το τελευταίο 16μηνο και απέρριψε αυτό του έντιμου βίου με τους συνηγόρους του να προχωρούν σε έφεση θέλοντας να απαλλαχθεί από κάθε κατηγορία. Δεν του αρκεί ούτε αυτή η πλημεληματική ποινή και θέλει να επιστρέψει σαν πάνλευκο περιστέρι ξανά στην προηγούμενη ζωή του. Αυτό που μένει στο τέλος είναι ότι ο κατηγορούμενος γυρίζει πίσω στη ζωή που του ανήκε. Η έδρα στην ουσία υιοθέτησε πλήρως την εισαγγελική πρόταση βάσει της οποίας τα κακουργήματα για τέλεση γενετήσεων πράξεων με ενηλίκους κατά συρρόγη κατά εξακολούθηση και για κατάχρηση ενηλίκων κατά συρρόγη κατά εξακολούθηση ενοποιήθηκαν και μετατράπηκαν σε πλημελήματα με το σκεπτικό ότι πρόκειται για ασελγείς χειρονομίες και όχι για ασελγείς πράξεις, ενώ το αδίκημα για το μεγαλύτερο παιδί παραγράφηκε πλήρως λόγω παρέλευσης της πενταετίας. Η εισαγγελική πρόταση προκάλεσε την απορία των συνηγόρων πολιτικής αγωγής και την έκρηξη των γονέων. Διαπιστώνομαι ότι λυτρώνεται αυτός ο άνθρωπος επιτέλους και θα γυρίσει εκεί που ανήκει, στην κοινωνία, γιατί δεν ήταν ποτέ ένας αντικοινωνικός άνθρωπος, παρότι υποστηρίχθηκε αυτό το πράγμα. Ο 56χρονος που από σήμερα βρίσκεται στο σπίτι του, κατά την απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος πως ποτέ δεν προχώρησε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος των δύο ανήλικων κοριτσιών, ενώ τα αίματα άναψαν και κατά την αγόρευση της συνηγόρου υπεράσπισης με τον πατέρα ενός εκ των δύο κοριτσιών να χτυπά αποχωρώντας την πόρτα της δικαστικής αίθουσας και σε χρόνο ρεκόρ το δικαστικό μέγαρο να περικυκλώνεται από δυνάμεις της Ελλάς. Καταφέραμε να αποδείξουμε ποιος πραγματικά είναι ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος. Για μένα λοιπόν η απόφαση έχει τη σημασία της ως προς το αποτέλεσμα που έχει να κάνει ότι αύριο το πρωί ο κατηγορούμενος γυρίζει σπίτι του. Αν κάποιος πραγματικά βαθιά μέσα του πίστευε τη βασιμότητα των κατηγοριών αυτών, δεν θα συζητούσαμε για επιστροφή του κατηγορουμένου στο κοινωνικό σύνολο. Η δίκη για την υπόθεση που αποκαλύφθηκε πριν από 1,5 χρόνο σε περιοχή των Χανίων διεξήχθηκε κλεισμένων των θυρών λόγω της ανηλικότητας των δύο κοριτσιών.